κορίτσι, έχει ντυθεί το θέμα του. Και εσύ έχεις ντυθεί το θέμα της. Δεν, ήταν εντελώς τυχαίο. Ήταν μοιραίο. Εμείς ταιριάζουμε σήμερα, παρόλο που εγώ δεν έχω ντυθεί το θέμα. Ναι, είστε συνδυασμένες, ωραία. Πετάει μαλλί. Τι? Μαγιό. Άλλο το μαγιό. Κάτσε να σφίξουν λίγο οι ζέστες ακόμα. Αν νόμιζα να σφίξουν τα κορμιά μας. Είμαστε σφιγμένοι. Ασιών, περιμέναμε τελευταίο καιρό για να σφίξουμε. Βέβαια, είμαστε προετοιμασμένοι. Το θέμα μας λοιπόν ποιο είναι? Τα floral. Λουλούδια λοιπόν. Λουλούδια. Λουλούδια παντού. Η κυρία δίπλα μου. Λουλούδι, είσαι μόνη σου. Από μόνη του ή άλλο. Δεν τα φυλάκι. Τα φόρεσε κιόλα. Και εγώ βασικά φοράω κατά τύχη και αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό που φοράς. Μα κάθε φορά έρχεσαι και μας ομορφαίνεις κι εσύ εδώ πέρα τη διάθεση, όχι μόνο το πλατό. Και εγώ μαζί σου είναι πολύ ωραία, το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε να πάμε στις φωτογραφίες. Ο Αλέξης μας έχει βάλει τραγούδι μαζί με ήχο και ακούω και τη συζήτηση του τραγουδιού. Αλέξη, παρακαλώ πάρα πολύ. Ωραία η Φουρέιρα, δεν λέω. Μάλλον κάτι άλλο. Καλή, καλή. Ναι, όχι, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, Αλέξη. Από μένα. Ναι, αλλά έχει και τα λόγια μαζί. Ήθελα να ρωτήσω. Τα μάτια σου, τα πόνια, κάτι θέλω να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Ωραία. Εσύ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Παρά είμαστε αυτό. Μία ερώτηση, μία ερώτηση. Ναι, πες. Τα φλωράλ, ναι, καλοκαίρι τα βλέπουμε πιο πολύ. Τα βλέπουμε και χειμώνα. Ναι, αλλά σε περιορισμένο. Γενικότερα είναι επίφοβο ρούχο, το φοβούνται να το φοράνε. Φαντάσου τώρα το χειμώνα που είμαστε μόνο μαύρο. Μαύρο, κατά κύριο λόγο ψηφίζουμε και σφούρο χρώματα. Mm. Είναι πολύ δύσκολο. Γενικά υπάρχει, αλλά σε περιορισμένη. Το έχω βάλει φλωράλ βράδυ φορεματάκι χειμώνα. Μαύρο άσπρο. Και με μποτούλα ήταν πολύ καλό. Ωραίο. Το ασπρόμαυρο ειδικά. Να μην το φοβόμαστε. Είναι πολύ σιγάτο, ναι. Mm. Εγώ να πω ότι σήμερα, επειδή πήρα μια γεύση από τον κύριο Μανώλη που τα ετοίμαζε, τι μας έχει ετοιμάσει η Άννα, μου αρέσουν όλα. Ναι, και εμένα μου τα έδειξε πριν. Μπράβο, Άννα. Λοιπόν, να περάσουμε. Φύγαμε από την Πασαρέλα, γι' αυτό. Φύγαμε. Θα πούμε ακριβώς σήμερα πώς θα φορέσουμε τα φλωράλ, που είναι παρεξηγημένα, παιδιά. Πώς θα τα φορέσουμε είτε για την καθημερινότητά μας, είτε για βράδυ. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν το πρώτο. Πόμπερ. Τι σημαίνει φλωράλ? Είναι το πάνω-πάνω που φοράει το μπουφανάκι. Ναι. Συνήθως στο μυαλό μας αυτό το έχουμε συσχετίσει με πιο καθημερινό casual ντύσιμο. Αλλά όπως βλέπουμε εδώ, μπορεί άψογα να συνδυαστεί και για μια εμφάνιση ιδιαίτερη για βραδινό. Με παντελόνα, μια ωραία μπλουζίτσα. Μονόχρωμα. Είναι αυτό που είπαμε. Ναι. Είναι λίγο πιο χειμερινό το συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν το φοράς καλοκαίρι. Άνοιξη. Το φοράς άνοιξη. Το φοράς άνοιξη. Ναι. Μένω ακόμα λίγες μέρες νομίζω. Μετά, total floral ντύσιμο. Από την κορφή μέχρι τα νύχια. Αυτό και αν το φοβούνται. Πρόσφατα μάλιστα μπήκα σε ένα μαγαζί και μου λέει μια κυρία για μια floral. Που καμίσα ήταν, μου λέει. Πώς θα σας φαινόταν, μου λέει αυτό απάνω μου. Τους λέω πολύ ωραίο με ένα λευκό παντελόνι ή τζιν, θα το κατευνάσει. Γιατί της φαινόταν πολύ έντονο. Μου λέει όχι, όχι, και πάλι μου λέει φαίνεται πολύ έντονο. Ενώ δεν ήταν έντονο. Το φοβόμαστε. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα ολόκληρο σύνολο φλωράλ όμως. Ωραία, ακριβώς. Και μία καφέ ζώνη στη μέση ή μία μαύρη ή κάτι πιο έτσι ουδέτερο. Να διαλέξουμε τα αξεσουάρ να είναι. Από τις αποχρώσεις που έχουν μέσα στα λουλούδια, μας βοηθάει πολύ το φλωράλ, παιδιά. Το γαλάζιο είναι απίστευτο, έτσι. Ναι, και το μας γαλάζιο. Φωτίζει, είμαι πολύ το φλωράλ. Ας πούμε στο γαλάζιο θα ήταν πολύ πιο ωραίο να φοράει τη σωστή ζώνη, γιατί αν φορούσαμε γαλάζια θα χανόταν εφόσον το γαλάζι πιο πολύ. Ναι, μετά. Πολύ ωραία. Σε casual εμφάνιση μπορούμε να το συνδυάσουμε είτε με πέδιλο, είτε αθλητικό, είτε με μιούλς. Και το κάνουμε έτσι για πιο απογευματινό. Και άνετο. Ναι, και άνετο. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Ναι, οπότε μπορούμε να το δούμε και σε καλή edition και σε πιο casual. Δεν θα το φοβηθούμε καθόλου. Αχ. Επίσης, bomber jacket πιο casual. Πριν είδαμε τη version που είναι έτσι για πιο ιδιαίτερη περίσταση. Εδώ τώρα βλέπουμε περίσταση για πιο casual, καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέχρι το απόγευμα, συγγνώμη. Λευκό παντελόνι, μπορούμε να το συνδυάσουμε, δίνοντας έμφαση στο τζάκετ, με μαύρο παντελόνι, στις αποχρώσεις δηλαδή του τζάκετ. Όταν υπάρχει πολύ χρώμα μπορούμε να το συνδυάσουμε με τζιν, εξισορροπώντας έτσι και το κάνουμε και πιο casual, δεν είναι τόσο έντονο. Και αυτό δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα νομίζω. Όχι, πλέον έχει καθιερωθεί. Και
Και με σορτσάκι είναι ωραίο. Ναι, με σορτσάκι. Έτσι... Παιδιά, αυτό πόσο μου αρέσει. Γιατί να μην έχω το ύψος της κυρίας αυτή. Αυτή την επέλεξα. Δεν έχει να κάνει με ύψος. Και αυτό είναι μικρή. Εγώ θα το βάλω, είναι σαν να πηγαίνω στο πανηγύρι. Θα το κοντίνεις, παιδί μου. Παιδιά, μπορείς να το φορέσεις. Και με έχω ένα τέτοιο, σε πληροφορώ, αλλά κάνω μπάμα το περπατάω. Είναι σαν να εξαφανίζομαι. Εντάξει, κάνει ωραία το πίσω το φόρμα, μια χαρά είναι. Σορτσάκι. Θα το κοντίνεις τέλος πάντων για όλα. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Εσείς πώς ακούτε που έχετε λίγο boy, πάρτε το. Θα το βρούμε αυτό, είναι το λιγότερο. Ωραίο, ωραίο. Αυτό με μακρύ πατελόνι, ωραίο. Εγώ αυτή την επέλεξα τη φωτογραφία για να σας δείξω τη διαφορετικότητα που εκφράζει σαν σύνολο, είτε στη μία φωτογραφία με τζιν και στην άλλη με υφασμάτινο παντελόνι. Πώς χτυπάει το ίδιο πουκάμισο με δύο διαφορετικά παντελόνια. Η μία μπορεί να φορεθεί από απόγευμα μέχρι βράδυ και το άλλο από το πρωί. Όχι όπως το βράδυ, δεν γίνεται να στηριχτεί αυτό τα κατάλληλα αξεσουάρ. Απλά με το τζιν το ηρεμεί σαν σύνολο, όπως βλέπετε. Σορτσάκι με το συγκεκριμένο θα βάζαμε. Ναι, ναι, μπορούμε ωραία, άνετα. Με μια ωραία πλατφόρμα τώρα, ναι. Ωραία. Κιμονό, που κάθε χρόνο, παιδιά, είναι από τις πρώτες επιλογές. Τάση και για την παραλία και για βόλτα και για βράδυ με μία ζώνη στη μέση. Χορηγείται πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ το συγκεκριμένο. Δηλαδή, είναι και αέρινα αυτά, δεν σας ζεσταίνουν. Ναι, δεν μας περιορίζει καθόλου όπως θα δούμε. Και το κάνουμε έτσι μπόχο με σκουλαρικά. Γι' αυτό και επέλεξα το σημερινό θέμα για να πνοχοποιηθείτε όσες το έχετε, να μην νιώθετε άσχημα να το φοράτε. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε τα φλωράλ, είναι πολύ εύκολο διότι το ίδιο το ρούχο μας δείχνει τι αξεσουάρ αποχρώσει να βάλουμε. Και δεν έχουμε μόνο μία επιλογή. Πάει είναι καλοκαιρινό και πάει και σε τις μαυρισμένες επιδερμίδες. Σοβαρέψουμε τώρα λίγο. Λοιπόν, ναι. Αλήθεια. Ναι, μα το είπε πριν ότι έχει κάτι τέτοιο, αλλά δεν μας έχει έρθει με σακάκι. Λόγω ημέρας θα είχαμε βγάλει την μπέμπελ, παιδιά. Έχουμε κλιματισμό. Ναι. Ναι, και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μας έσωνε, πιστέψτε με. Έχουμε, λέει, κλιματισμό. Σακάκια φλωράλ. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ έντονα για καθημερινή χρήση. Με ένα ωραίο σνίκερ, λευκό, είτε με μιούλς, πολύ ωραία επιλογή για καθημερινή. Σακάκια φλωράλ για πιο καλό ντύσιμο επίσης. Ας πούμε το λευκό με μια λευκή παντελόνα. Ποιο θα έβαζες? Αυτό. Ναι. Θα έβαζα το λευκό με λευκή παντελόνα. Το περίμενα. Κι εγώ. Okay. Εγώ δεν θα έβαζα το λευκό για τον εξής λόγο. Νιώθω, δεν το βλέπω και πολύ καλά βέβαια μέχρι εκεί, αλλά αυτό που βλέπω εδώ το νιώθω λίγο σαν λερωμένο. Δηλαδή το άλλο είναι ολοκληρωμένο. Δεν βλέπεις πολύ καλά. Δεν βλέπω πολύ καλά. Είσαι, είσαι το... Σαν να έχει μια ακρίδα εδώ πέρα. Όχι, όχι. Έχει είναι πάρα πολύ ωραία. Σχεδιάκια. Τι ωραία παντελόνια. Παντελόνια φλωράλ. Επίσης. Must. Επιλογή. Πού τα βρίσκουμε αυτά, Βρεάνα? Δηλαδή, εγώ δεν τα βρίσκω. Κοιτάξτε, επειδή. Εδώ στο Ηράκλειο η αλήθεια, οι επιλογές των γυναικών είναι περιορισμένες. Και τα γούστα τους είναι κάπως πιο περιορισμένες. Δεν θα βρούμε πολλά σε τέτοιου είδους τα μαγαζιά. Όμως, κορίτσια, τέτοιες παντελόνες όπως αυτή που βλέπω αριστερά, που τη βλέπω σίγουρα αυτή. Γιατί με πολύ. Ωραία, ωραία, ωραία. Πολύ είναι ωραία. Σε πολύ γνωστά μαγαζιά, πολύ εθνικές. Έχει ακριβώς τέτοιο με διαφορετικά τράιπλ και λουλούδια. Οπότε σίγουρα θα βρούμε. Απλά κάποιες από εμάς δεν έχουμε κάνει το κατάλληλο, την κατάλληλη έρευνα, νομίζω. Ναι, υπάρχουν, την κατάλληλη απλά μελέτη. Είναι, λίγο. Ναι, είναι περιορισμένα. Ναι, είναι περιορισμένα τα κομμάτια. Σχέδια. Δεν μπορούμε να βρούμε. Και αν είναι περιορισμένα, αγοράζουμε όλες αυτά. Οπότε είναι πολύ σύνηθες να περπατάς στον δρόμο και να φοράς το ίδιο παντελόνι με πέντε άλλες. Υπάρχει όμως και το ίντερνετ. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο. Και παντελόνι το, σε δεξί, πιο καθημερινή βερσιόν επίσης. Με ένα τζιν. Το τζιν πάει πάρα πολύ ωραίο που κάμισο αν συνδυαστεί με το παντελονάκι, το φλωράλ. Εδώ τώρα με το καλοκαιρινό, τι θα του βάζεις το πάκι? Τι θα έβαζες? Στο πρώτο. Μόνο λευκό? Όχι, και μαύρο για να δώσουμε έμφαση στο παντελόνι. Και πράσινο θα το πήγαινα. Και εγώ θα βάζω πράσινο. Ναι, όχι πράσινο, όχι, γιατί έχει πολύ πράσινο. Κάτι στο χρώμα που έχει λιγότερο. Το βλέπουμε casual, αλλά σαν παντελόνι μπορεί να φορεθεί και βράδυ με ψηλό τακούνι, έτσι. Ναι, ωραία. Μπορεί ωραία να φορεθεί. Αν και το ροζ είναι λίγο έτσι το συγκεκριμένο, παραπέμπει πιο καθημερινό. Το δίπλα του που είναι λευκό, πάλι πιο εύκολα θα φοριόταν, αλλά τα συγκεκριμένα τα δύο. Αυτά τώρα εμένα είναι η ζωή μου. Από το δεξί μ' αρέσουν που πάρα πολύ. Αριστούργημα. Ναι, που καμίσες. Είτε με τζιν για πιο απόγευμα, είτε με μονόχρωμα παντελόνια πάλι. Τέλεια. Για βραδινή έξοδο. Τέλεια, τέλεια. Ιδανική επιλογή. Άμα βρίσκανε ένα τέτοιο, πες μου, Βρεάνα. Μαζί μου θα σε πάρω. Μπράβο. Αχ, μάλιστα. Αυτό όχι, ας πούμε, δεν το στερεί. Μ' αρέσει να το βλέπω. Ναι. Φορεματάκι. Πώς μπορούμε να βάλουμε ένα φόρεμα φλωράλ είτε πρωί είτε βράδυ? Πώς, παιδιά, έχει λοιπόν, παντοφλάκια από με τα βλέπω, κατάλληλα αξεσουάρ.
Όχι, είναι σανδάλια ψηλά. Σανδάλια. Είναι ψηλά. Ναι, με ωραία αξεσουάρ. Μπορείτε να αναδείξετε στο οποιοδήποτε φόρεμα φλωράλ και ανάλογα βέβαια το ύφασμα, έτσι, να μην είναι μακό, να παραπέμπει σε πολύ καθημερινό. Να, άλλη επιλογή είναι αυτή. Είναι αυτή. Ναι, αυτό τώρα για καθημερινό. Με σανδάλι, σανδάλι. Σανδάλι. Γυαλιά, καπέλο. Και το φόρεμα είναι ωραίο. Ναι, δεν θα το έβαζα. Αυτό είναι αγαπημένο. Όπως επίσης κάτω παρεξηγημένο. Κάτω από τα γυαλιά τι είναι. Σαντά, όχι. Ζώνη. Όχι, είναι βραχιόλι. Θα το δω. Ναι, ναι, είναι βραχιόλι. Με τα κατάλληλα λοιπόν αξεσόρα μπορούμε να το αναδείξουμε, να το ωραία. Βάλουμε. Και μιας και το ανέφερες και είναι και σημαντικό θεωρώ. Φοράμε φλωράλι είναι ήδη λίγο εκκεντρικό σαν ρούχο, από τη στιγμή που είναι λίγο γεμάτο. Τι αξεσουάρ βάζουμε. Βάζουμε λίγο πιο. Περιμένω να με γυρίσετε. Εσύ είσαι πολύ σωστή. Όχι, έχεις φορές. Κοιτάξτε, όταν βάζουμε φλωράλ, είναι καλό να μην διαλέγουμε χρωματιστά αξεσουάρ, σκουλαρίκια που βλέπω και φοράνε. Υπάρχει ήδη απάνω μας πολύ χρώμα. Οπότε καλό θα είναι να παίξετε στους τόνους χρυσού ή ασημί, ό,τι σας αρέσει από τα δύο. Ή στην πέρλα που φοράς εσύ. Ναι, είτε παίρνει ανάλογα με το ύφος, αν είναι ρομαντικό. Ναι, του πάει. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, εγώ έχω συνδυάσει και, και καφέ αξεσουάρ. Έχω, είναι ένα τρικολό. Τσάντα βλέπω εδώ, φλωράλ. Ναι. Λοιπόν, ψάχνω να βρω τσάντα, εδώ διαφώτισέ μας. Η τάση, λοιπόν, δεν τη βλέπω μόνο στα ρούχα. Πηγαίνει, όπως θα δούμε, και στις τσάντες. Ευλόγως. Ένα μονόχρωμο σύνολο μπορούμε να το φωτίσουμε με μια φλωράλ τσάντα. Και να του δώσουμε άλλο ύφος, άλλο στυλ, πιο ευρωπαϊκό. Ωραία, ωραία. Έχω βρει άπειρες ψάχνες τσάντες, δεν έχω βρει ούτε μία φλωράλ. Ψάχνες, το είχαμε αναφέρει μαζί, ότι είναι μόδα οι ψάχνες. Ναι, πολύ. Και τα κλάτς και τα πορτοφόλια. Και τα κλάτς και όλα αυτά. Φλωράλ έχουν μεγάλη οίκη θα βρούμε. Φλωράλ. Αυτό σου είπα λίγο. Δεν κυκλοφορούν πολύ στο εμπόριο, η αλήθεια είναι. Σας είπα εσύ. Και πόσο μάλλον ξαναλέω εδώ, γιατί δεν είναι προτιμάτε το φλωράλ για να έχουμε πολύ στο Ηρακλείο την αγορά. Να σου πω τι συμβαίνει. Το φλωράλ θα το βάλουν περισσότερο οι πολύ αδύνατες, γιατί φοβούνται τον όγκο, όπως και τη ρίγα επίσης. Με το κατάλληλο ντύσιμο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το φορέσει κάποιος. Σήμερα δεν αν δεν θέλουν οι κυρίες να φοράνε και πάνω και κάτω φλωράλ, αυτό το total ντύσιμο που είδαμε, μπορούν να επιλέξουν το πάνω ή το κάτω μέρος και να το συνδυάσουν με μονόχρωμα. Πάντα μονόχρωμα. Δηλαδή, το φοβόμαστε που το φοβόμαστε, ας το συνδυάσουμε με μονόχρωμο. Είτε μαύρο είτε λευκό, όπως το έδειξε και στις φωτογραφίες. Mm. Όπως και να έχει, να μην το φοβόμαστε. Είναι αυτό. Καλοκαίρι. Και μας δίνει άλλο άλλη αέρα. Άβρα, ναι. Άλλο αέρα. Ξέρετε, νομίζω ότι και ένα πρόχειρο ρούχο, όχι πρόχειρο ύφασμα, προσέξτε. Mm-hmm. Και ένα πρόχειρο ρούχο το οποίο θα το δείτε στη μονοχρωμία του το ίδιο ακριβώς. Το έχουμε συναντήσει κι εμείς. Ναι. Θα το δείτε στη μονοχρωμία του ακριβώς. Το θα είναι ήσυχο. Θα το βάλεις, θα πας για καφέ. Το ίδιο, αν το δούμε με ένα ωραίο φλωράλ τύπου σαν το σάτεν που είδαμε. Ναι, ναι. Κάνει άλλη αίσθηση. Όπως είδαμε στη φωτογραφία, λευκό φόρεμα με ένα κειμονό από πάνω. Ναι. Αμέσως το. Ξυψώνουμε το. Περνάει και στη διάθεσή σου αν φοράς τέτοια ρούχα. Γενικότερα, αν φοράς πολύχρωμα ρούχα, ειδικά και φλωράλ. Εμένα περνάει στη διάθεσή μου, δηλαδή. Κάνω λάθος. Νιώθω πολύ χαρούμενη. Δεν είναι έτσι. Πάντα το έξω μας, παιδιά, επηρεάζει το μέσα μας. Γι' αυτό άλλως και περιποιούμαστε. Βέβαια. Για να νιώθουμε καλά. Γι' αυτό και η Άννα μας είναι μονίμως στην πένα. Και είναι και μία κούκλα. Είναι. Αν δείτε κάποια στιγμή την Άννα Καλαϊτζάκη να κυκλοφορεί στις 25 Αυγούστου, να είστε σίγουροι θα την καταλάβετε, γιατί κάνει πάμε από χιλιόμετρο. Και μπράβο σου και μπράβο σου. Επειδή αυτό μου αρέσει. Και μπράβο σου. Τι να κάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας άρεσαν όλα σήμερα. Είδες, ούτε ένα δεν είπαμε αρνητικό. Ναι, πραγματικά. Όλα ήταν. Φύγαμε από την πασαρέλα γι' αυτό. Ναι, φύγαμε από την πασαρέλα. Η αλήθεια είναι ότι στην πασαρέλα δείχνουν τη μόδα ως καλλιτεχνική τέχνη, ναι, ναι. Ως κάτι είναι τα πιο εξυζητημένα που δεν τα φοράμε τόσο. Έτσι είναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας και για τις συμβουλές σου. Με ανυπομονησία θα σε περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, Στέλιος και